Ο Χαβιέρ Μαζεράνο ανακοίνωσε και επίσημα την αποστολή της εθνικής ομάδας της Αργεντινής που θα πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε αυτή βρίσκεται και ο μέσος του Ολυμπιακού Σαντιάγκο Έσε. Επισημειοποιήθηκε από την Αργεντινή αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας που θα πάρει μέρος στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπως ήταν ήδη γνωστό στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή Χαβιέρ Μαζεράνο, συμπεριλήφθηκε και ο Σαντιάγκο Έσε του Ολυμπιακού. Να σημειωθεί ότι θα είναι το δεύτερο καλοκαίρι που παίζει σε ρίο παίχτης, ο οποίος αποκτήθηκε από τους Ερυθρόλευκους από Ουρακάν, ενώ αναμένεται να χάσει μεγάλο μέρος της προετοιμασίας της ομάδας του Ολυμπιακού. Η Αργεντινή βρίσκεται στο δεύτερο όμιλο των Ολυμπιακών Αγώνων και θα αγωνιστεί κόντρα σε Μαρόκο, Ιράκ και Ουκρανία. Ο Κώστας Φορτούνης, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν την επίσημη ανακοίνωση της ανανέωσης του συμβολαίου του με την ομάδα του Πειραιά. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής της ομάδας του Θρύλου θα συνεχίσει την καριέρα του στο λιμάνι της καρδιάς του. Οι φήμες περί μεταγραφής του στην Αραβία και τα πετροδόλαρα που προσφέρθηκαν δεν μπόρεσαν να αλλάξουν την επιθυμία του ίδιου του παίχτη. Παρά τις μεγάλες προτάσεις από την αραβική πλευρά, ο ίδιος παραμένει προσιλωμένος στο να συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού, δείχνοντας την αφοσίωσή του στην ομάδα και τους φιλάθλους της. Οι λεπτομέρειες του νέου συμβολαίου είναι υπό διαπραγμάτευση, με το Φορτούνι να επιδιώκει ένα νέο τριετές συμβόλαιο με αποδοχές κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Η αφοσίωσή του και η επιθυμία του να συνεχίσει την ομάδα είναι εμφανές και οι συζητήσεις προχωρούν με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται το καθοριστικό ραντεβού με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη. Στη συνάντηση αυτή, οι δύο άνδρες θα σφραγίσουν τη νέα συνεργασία, επιβεβαιώνοντας την παραμονή του Κώστα Φορτούνι στην ομάδα. Η ανανέωση αυτή αναμένεται να ενθουσιάσει τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που θεωρούν το Φορτούνι αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας του Πειραιά. Ο Φορτούνις αποτελεί σύμβολο της ομάδας και η συνέχιση της καριέρας του στον Ολυμπιακό είναι κάτι που οι φιλάθλοι περίμεναν με ανυπομονησία. Η αφοσίωση και η αγάπη του για την ομάδα και το λιμάνι του Πειραιά δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης για την απόφαση που θα πάρει. Αναμένονται λοιπόν οι επίσημες ανακοινώσεις από την ΠΑΕ Ολυμπιακός που θα επιβεβαιώσουν τη μεγάλη αυτή είδηση και θα δώσω το έναυσμα για νέες επιτυχίες με τον Κώστα Φορτούνι να ηγείται της ομάδας στο γήπεδο.